Okay, γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και στην AMG Special στο Johannesburg. Για να δούμε και πώς φαίνεται. Τέλεια φαίνεται. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε το auto vlog μας με το Range Rover Autobiography, το οποίο είναι ένα Range Rover 5000 V8 Supercharged. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δυνατό αυτοκίνητο, είναι γύρω στα 510 αν δεν κάνω λάθος άλογα. Είναι full extra, δεν υπάρχει κάτι που δεν έχει το αμάξι το συγκεκριμένο. Φωνητικές εντολές, radio CD, navigation εννοείται, τα πάντα. Είναι εφοδιασμένο με δύο μεγάλες οθόνες, μία στο καντράν και μία εδώ. Το τελευταίο μοντέλο είναι όλο αυτό οθόνη, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό είναι το προηγούμενο από το τελευταίο μοντέλο. Ο κινητήρας είναι ένας... ένας V8 πεντάλιτρος με δύο τουρμπίνες, ο οποίος είναι πολύ διψασμένος, πίνει τη βενζίνα για πλάκα, δεν είναι. Η κατανάλωσή του είναι απίστευτα μεγάλη. Βέβαια έχει να κινήσει και ένα πολύ μεγάλο αμάξωμα, και κινητές είναι μεγάλος, αλλά και το αμάξωμα είναι μεγάλο. Η τροχή είναι 22 ιντσών, οι ζάντες με 45 προφίλ αν δεν κάνω λάθος. Είδατε στην αρχή το βίντεο πως είναι το αυτοκίνητο. Από το Biography, από το κανονικό Range Rover, είναι ότι είναι individual, δηλαδή η επιλογή των υλικών, των ραφών, τα πάντα μέσα στο αυτοκίνητο γίνονται με βάση το ιδιοκτήτη, δηλαδή είναι ένα αυτοκίνητο μια ειδική παραγγελία. Δηλαδή ο ιδιοκτήτης μπορεί να διαλέξει τι χρώματα, πετσαρία, ξύλο, πώς θέλει να είναι φωδιασμένο το αυτοκίνητό του κτλ. Γενικά σαν αυτοκίνητο είναι ίδιο με το άλλο Range Rover, το Supercharged. Το αμάξι έχει, αν δεν κάνω λάθος, διαθέτει 4 κάμερες. Διαθέτει μία κεντρική κάμερα πίσω οπισθοπορίας, δύο μικρές κάμερες δεξιά και αριστερά στους προφυλακτήρες και ένα μπροστά στο κέντρο. Επίσης είναι εφοδιασμένο με ένα, ας το πούμε, σαν ραντάρ στο κέντρο του αυτοκινήτου, το οποίο σκανάρει όλη την ώρα το δρόμο, και σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι μπροστά σου βρίσκεται ένα εμπόδιο, εσύ δεν το έχεις αντιληφθεί, ή το εμπόδιο μπροστά σου επιβραδύνει ενώ εσύ επιταχύνεις, ανάβει μία ένδειξη ότι σου αρχίζει και σου σφυρίζει το αυτοκίνητο, και αν δεν επέμβει στα φρένα, επεμβαίνει μόνο του. Τι άλλο να πούμε για αυτό το αμάξι. Τα καθίσματά του είναι τετραθέσιο καταρχήν, το είδατε και στο βίντεο στην αρχή. Είναι ένα τετραθέσιο αυτοκίνητο, δεν είναι πενταθέσιο. Είναι ένα τετραθέσιο αυτοκίνητο όπως όλα τα Autobiography. Στο κέντρο των δύο πίσω καθισμάτων υπάρχει ψυγείο, χώρος για σαμπάνια, ποτήρια κτλ. Αλλό! Ωραία, sorry για αυτή τη μικρή διακοπή. Ελπίζω να μην σταμάτησε η κάμερα να γράφει, σταμάτησε. Όχι, δεν σταμάτησε. Ωραία. Δεν σταμάτησε η κάμερα να γράφει, συνεχίζει. Λοιπόν, έχει λοιπόν, αν θυμάμαι καλά, σας είπατε, έχει 4 κάμερες, το ραντάρ του. Όλες αυτές οι κάμερες μπορούν να προβληθούν εδώ στην κεντρική οθόνη, χωρισμένη οθόνη στα 4, στα 5. Έχει ξύλινο τιμόνι με αληθινό ξύλο καρυδιάς. Όλο το ταμπλό είναι ξύλο καρυδιάς, δεν είναι πλαστικό, όπως συνηθίζεται τώρα τελευταία να γίνεται, να βάζουν μια πλαστική επίστρωση σαν απομίμηση ξύλου.
το εσωτερικό του αυτοκινήτου είναι όλο χειροποίητο. Τα καθίσματα, το ταμπλό, όλα είναι χειροποίητα, όλες οι ραφές. Τι άλλο να πούμε, εντάξει, είναι εφοδιασμένο το αυτοκίνητο με το σύστημα εκτός δρόμου της Land Rover, το οποίο έχει τα 5 προγράμματα για όλα τα τερέν που μπορεί να συναντήσει ένα αυτοκίνητο, δηλαδή από χιόνι μέχρι άμμο, έρημο κτλ. Οπότε επιλέγεις από εδώ και μόνο το σύστημα του αυτοκίνητου κλειδώνει, ξεκλειδώνει τα διαφορικά κτλ. Τα αμάξι διαθέτει 3 μπλοκέ διαφορικά. Όπου Παναγία μου, το ξεκολλάει. Λοιπόν, διαθέτει 3 μπλοκέ διαφορικά κατά επιλογή, ηλεκτρονικά ελεγχόμενα. Τα αμάξι, αν δεν είχε τα συγκεκριμένα λάστιχα που είναι εντελώς ασφάλτινα, πραγματικά θα μπορούσε να πάει παντού εκτός δρόμου. Δεν θα σταματούσε πουθενά. Είναι πραγματικά ένα φοβερό αυτοκίνητο. Δηλαδή, εντάξει, εμένα γνωρίζετε κιόλας ότι τα λατρεύω τα Land Rover, έχω και Land Rover Discovery, αλλά το Range Rover είναι το αγαπημένο μου. Έχει full πανοραμική οροφή το συγκεκριμένο, αλλά αυτό πραγματικά που σε συναρπάζει σε αυτό το αυτοκίνητο είναι το μοτέρ. Κοιτάξτε, δηλαδή θα μου πεις 5.000 κυβικά είναι, τι να καταλάβει, αλλά εντάξει, μιλάμε και για μια τεράστια μετοπική επιφάνεια, προσπαθεί να επιταχύνει, αλλά και επίσης και το βάρος δεν είναι αμεληταίο. Μπορεί να είναι αλουμινένιο το αυτοκίνητο, να είναι από αλουμίνιο το αυτοκίνητο, αλλά το βάρος δεν είναι αμεληταίο, όπως και η αντίσταση που παρουσιάζει αυτό το σχήμα από τον αέρα. Είναι πολύ αεροδυναμικό σε σχέση με τα προηγούμενα, έχει πολύ βελτιωθεί η αεροδυναμική του, αλλά εντάξει, όσο να είναι, είναι μια μεγάλη μετοπική επιφάνεια. Τι να πούμε, εντάξει, διαθέτει ενεργές αντιστρεπτικές που μπορούν να ξεκλειδώσουν σε καταστάσεις εκτός δρόμου, διπλά ψαλίδια σε όλα τα μέρη. Τι άλλο να πούμε, δηλαδή δεν έχει και σταματημό η λίστα του συγκεκριμένου αυτοκινήτου. Το ηχοσύστημά του είναι και αυτό, μου φαίνεται είναι Harman Kardon like, όπως και στα Discovery, αλλά έχει 2 subwoofer, συνολικά πρέπει να έχει γύρω στα 16 ηχεία, 16 ή 18 ηχεία, προς πίσω και στο κέντρο, μου φαίνεται. Είναι φανταστικό το ηχοσύστημά του, δηλαδή ίσως το καλύτερο που θα μπορούσε κάποιος να τοποθετήσει, ας πούμε, στο αυτοκίνητο αυτό. Όπου και αν κάθεσαι, η ένταση του ήχου είναι ακριβώς η ίδια και η πιστότητα του ήχου. Τι να πω, πραγματικά δεν έχω λόγια. Έχω μείνει αποσβολωμένος. Αυτό είναι το forward alert που σας είπα. Δηλαδή, εγώ τώρα επιτάχυνα, αλλά διαπίστωσε ότι το Land Rover μπροστά, το Land Cruiser μπροστά μου επιβράδυνε για να στρίψει αριστερά. Οπότε μου άναψε το alert. Βέβαια, μας πήραν όλοι τηλέφωνο σήμερα. Συγγνώμη για τις διακοπές. Τι άλλο να πούμε, θα κάνουμε στη συνέχεια του βίντεο, θα δούμε και πως το αμάξι επιταχύνει από 0% και από 40% στα 140%. Πραγματικά είναι καταιγιστικός ο τρόπος που επιταχύνει, δεν έχει ούτε ένα κόμπιασμα. Δηλαδή, βέβαια, την ώρα που γίνεται αυτή η επιτάχυνση, η κατανάλωση καυσίμου είναι, εκτοξεύεται στο Θεό. Δηλαδή δεν είναι η αμάξι για να... ακόμα και βενζινάς να είσαι, δηλαδή πιστεύω θα σε βάζει μέσα. Εντάξει, είναι ένα αμάξι, παιδιά, για πλουσίους, για ανθρώπους που έχουν χρήματα αρκετά. Πρώτα απ' όλα να του ταΐζουν βενζίνα κάθε μέρα, και κατά δεύτερον, αν χρειαστεί να γίνει μια επισκευή, να γίνει ένα σέρβις, όπως είναι αντιληπτό, ανάλογα με το αυτοκίνητο, πάει και η τιμή του σέρβις, έτσι δεν είναι? Και η αξία των ανταλλακτικών είναι πολύ πιο αυξημένη από ένα
ας πούμε κανονικό αυτοκίνητο. Είναι λογικό, έτσι, είναι απολύτως λογικό. Αυτό που ήθελα να πω εγώ είναι ότι η Land Rover από τότε που έφυγε από την από το group της BMW, εξαγοράστηκε εν μέρη από το group της Ford, και από τη Ford, και μετέπειτα πουλήθηκε στην Data, ειδικά μετά την Data, ξεκίνησε από τη Ford αλλά μετά την την πώληση στην Data του group Land Rover, Jaguar Land Rover, το οποίο θα σας πω ψέματα, δεν ξέρω τι κατέχει ο κάθε, πρέπει, μου φαίνεται κατέχει και κάποιο μερίδιο η Ford, αλλά πολύ μικρό, δηλαδή ο κύριος μέτοχος είναι η Tata. Έχει πραγματικά μεταμορφωθεί αυτή η εταιρεία, φτιάχνει πραγματικά και τα Jaguar που κατασκευάζει, αλλά και τα Land Rover, Range Rover, είναι πραγματικά φανταστικά αυτοκίνητα. Δηλαδή δεν μπορείς να θέλεις κάτι άλλο, να έχεις ένα πύραυλο εδάφους εδάφους και ταυτόχρονα να έχεις και ένα αυτοκίνητο off-road, το οποίο μπορεί να γίνει SUV και τα λοιπά. Δηλαδή το συγκεκριμένο αυτοκίνητο στα παρέχει όλα. Θέλεις να πηγαίνεις σαν τρελός, βρίσκεις μια Porsche και θες να κοντρεστείς στα φανάρια, μπορείς. Που λέει ο λόγος, εντάξει. 5 δευτερόλεπτα θέλει 0-100, μου φαίνεται αυτό. Θέλεις να κρουζάρεις, να πας σε ένα ταξίδι μεγάλο, μιλάμε, είναι χιλιομετροφάγος το αυτοκίνητο. Θα φύγεις από Αθήνα, να πας Γερμανία, θα κάνεις μία στάση ίσως στην Κροατία και θα πεις πω έχω κι άλλο τόσο να πάω, δεν έχω κουραστεί. Το κάθισμα μου κάνει μασάζ αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν το είπα στην αρχή του βίντεο. Το κάθισμα μου κάνει μασάζ, με μασαζάρι, κάνει αυτό το πράγμα όλη την ώρα. Είναι κάτι το απίστευτο το αυτοκίνητο το συγκεκριμένο. Και όλα τα αυτοκίνητα τα οποία είναι για ακριβά βαλάντια, για ανθρώπους που κατέχουν χρήματα, είναι πραγματικά έξω από τα συνηθισμένα αυτά που... Εγώ τώρα λόγω της δουλειάς μου είμαι αρκετά τυχερός και έχω οδηγήσει και πολλά supercars και ακριβά αυτοκίνητα πάρα πολλά, και έχω μια εμπειρία, ας πούμε, να συγκρίνω ένα απλό αυτοκίνητο με ένα τέτοιο αυτοκίνητο. Μπροστά ξέχασα να σας πω ότι έχει οχταπίστονες δαγκάνες, 8 και 8, και κάθε δαγκάνα παίρνει από 4 τακάκια. 4 από εδώ και 4 από εκεί, 8 τακάκια. Τα φρένα του είναι εξαιρετικά, όπως και το τιμόνι είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, για off-road αυτοκίνητο, για τύπου SUV, ας το πούμε, εντάξει, off-road είναι, αλλά προσανατολίζεται περισσότερο προς το δρόμο με τις άντες που έχει. Το τιμόνι είναι πάρα πολύ σαφή, δηλαδή σου φέρνει οποιαδήποτε πληροφορία, πού βρίσκονται τροχή, αν έχουν χάσει πρόσφυση, τα πάντα. Βέβαια, εγώ τώρα 2 μέρες που το οδηγώ, δεν, και ακόμα που το πίεσα και σε στροφές μέσα, και με kickdown που έκανε το αυτοκίνητο και πάνω στα νερά, τα μάξι δεν κουνήθηκε, ούτε μούρι έβγαλε ούτε κόλλο έβγαλε. Βέβαια, αυτοκίνητα σαν και αυτό, καλό είναι να μην τα οδηγείς άτσαλα, με την έννοια ότι... Αχ, το μασάζ. Λοιπόν, μην τα οδηγείς άτσαλα, με την έννοια της μεταφοράς φορτίου. Ένα αυτοκίνητο σαν και αυτό που είναι ψηλό, με αρκετά μεγάλες διαδρομές στην ανάρτηση, με η μεταφορά του φορτίου που θα κάνει, μπορεί να το... να το παρασύρει εκτός δρόμου. Βέβαια, θα επεμβούν τα ηλεκτρονικά του συστήματα, αλλά εντάξει, δεν είναι για αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, κλείνουμε και θα έχουμε και συνέχεια σε λίγο με το autovlog μας. Κλείνουμε προς το παρόν και τα λέμε στη συνέχεια. Alright, συνέχεια του autovlog. Πάμε τώρα που είμαστε εδώ στο μαγαζί.
να δούμε πως πάει πραγματικά αυτό το αυτοκίνητο, μιας και οι δρόμοι τώρα είναι έρημοι. Λοιπόν, είμαστε στα 40. Για πλάκα. Πάμε να κάνουμε και ένα 0-100. Δεν ξέρω, εσείς μπορείτε να το μετρήσετε με δευτερόλεπτα πόσο είναι. Λοιπόν, σταματάμε στο φανάρι. Στο stop, μάλλον. Αφήνουμε το αυτοκίνητο να περάσει. Σταματάμε εντελώς. Και το σανιδώνουμε. 60, 80, 100, 120, 140, 150, φρένα. Wow, πάει καλά. Πάει πολύ καλά. Όπου είναι φανταστικό αυτοκίνητο, παιδιά, ε. Είναι φανταστικό αυτοκίνητο. Τι να πω, δεν ξέρω τι να πω. Χαίρεσαι να το οδηγάς, χαίρεσαι να το... Βέβαια, η κατανάλωση καυσίμου που έχει δεν είναι για την τσέπη μας. Είναι απίστευτη η κατανάλωση καυσίμου. Ανάψουμε λίγο το air condition, γιατί θα σκάσουμε. Right. Αυτό είναι απόλαυση. Να ακούσουμε λίγο και το οικοσύστημα. Να μην βγαίνει καλά στην κάμερα, να βγαίνει με πολλά μπάσα, αλλά για ραδιόφωνο πραγματικά είναι απίστευτη πιστότητα ο ήχος. Τώρα βέβαια είναι ένα αυτοκίνητο μεγάλο, Jeep, και το λέω Jeep γιατί είναι αυτοκίνητο που έχει δυνατότητες εκτός δρόμου, άλλο αν τα λάστιχα που φοράει δεν του επιτρέπουν να πάει εκτός δρόμου. Αν του βάλεις λάστιχα εκτός δρόμου πάει παντού, πιστέψτε με, μπορεί να ανέβει τα πάντα. Αλλά δεν είναι ένα αυτοκίνητο, ανεξάρτητα αν έχει 500 και άλλο μηχανή, δεν είναι ένα αυτοκίνητο που σε προδιαθέτει να το πας γρήγορα. Είναι ένα αυτοκίνητο που σε προδιαθέτει να το οδηγάς αργά, να το απολαμβάνεις, και όχι να το πιέζεις. Βέβαια, αν χρειαστεί να κάνεις μια προσπέραση ή οτιδήποτε, δεν καταλαβαίνει Χριστό, τα μάξι θα το κάνει για πλάκα αυτό. Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο πόσα χιλιόμετρα έχει? Τώρα βέβαια με αυτές τις forward alert νεών. Τώρα βέβαια με αυτές τις ζάντες που φοράει το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, η οποία όπως είπα είναι 22 ετών, 45 προφίλ αν δεν κάνω λάθος, φαίνεται σαν και κοντά στους ένα αυτοκίνητο που είναι στους 3 τόνους, δεν είναι και ότι καλύτερο τώρα να περάσει πάνω από μια λακκούβα μεγάλη. Μπορεί να χαλάσει και τη ζάντα δηλαδή. Βέβαια όμως ένα αυτοκίνητο τόσο δυνατό δεν θα μπορούσε να στρίψει άμα είχε λάστιχα υψηλού προφίλ. Θα γλιστρούσε. Τι να πω, δεν ξέρω, απλά απολαύστε την οδήγηση. Η ροπή του είναι απίστευτη. Η ροπή του είναι
απίστευτη. Δηλαδή πατάς τον γκάζ λίγο, οπ, και στα δίνει όλα. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Ήταν ένα αυτοκίνητο που ήθελα πάντα να κάνω το vlog. Εντάξει, δεν είναι αυτοκίνητο για πολλούς, αλλά δεν νομίζω ότι αξίζει να κάνω ένα auto vlog το οποίο να είναι ένα αυτοκίνητο που μπορεί όλοι να το έχετε οδηγήσει στη ζωή σας. Πιστεύω ότι αξίζει να δούμε, να βλέπουμε στο auto vlog αυτοκίνητα τα οποία είναι δύσκολο να τα πάρει οποιοδήποτε. Χτυπάει πολύ στις λακκούβες αυτά τα λάστιχα, δεν μου αρέσει το περπάτημα που κάνει. Δηλαδή δεν μ' αρέσει αυτό το, τώρα το αυτοκίνητο να χτυπάει έτσι. Πάμε. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Έλα ρε Φόρεστερ, να σε πάρω παραμάζωμα. Δεν μ' άρεσε οι ζάντες, επανέρχομαι, δεν μ' αρέσει αυτό το... τώρα κοιτάξτε μια ψηλή ανομαλία. Την ακούς. Εντάξει. Βέβαια να πεις, τέλος πάντων, γούστα είναι αυτά. Εξαρτάται τι προτιμάει ο καθένας. Εγώ τώρα έχω συνηθίσει και με το Discover το δικό μου και με τα άλλα αυτοκίνητα, και είναι ψηλοπρόφυλα τα λάστιχα και περνάω από όπου βρω, δεν κόβω καθόλου, δεν πάνε να είναι λακκούβα, δεν πάνε να είναι κρατήρας, δεν πάνε να είναι ό,τι να είναι, δεν... θα βουτήξω μέσα, δεν... ούτε καν παρατημονιά δεν κάνω, δεν θέλω να αποφύγω τίποτα. Ο πατέρας μου λέει καμιά φορά τι σημαδεύσεις, λακκούβες, τι γίνεται. Λοιπόν, αυτά ως προς το Range Rover. Ελπίζω να το απολαύσατε όσο και εγώ. Λίγο δύσκολο όσο και εγώ, αλλά να πήρατε μια γεύση. Είναι πραγματικά φοβερό αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο που εύχομαι σε οποιοδήποτε να το, αν έχει τη δυνατότητα να το αγοράσει, και αν δεν την έχει δυνατότητα να το αγοράσει, τουλάχιστον μια φορά στη ζωή του να το οδηγήσει. Και έρχονται και συνέχεια με άλλα auto vlog. Θα έρθει και το RS5. Θα έρθει και το RS5 auto vlog RS5. Επειδή όμως εκείνο θέλω να... δεν έχω τύχει να το οδηγήσω σε δρόμο που δεν είχε κίνηση, και τώρα είναι ένα αυτοκίνητο που το πηγαίνω με 40, δεν νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να κάνω ένα το vlog. Θέλω λίγο έτσι να βρούμε μια μέρα που να έχει ησυχία, ίσως να το κάνω ένα Σαββατοκύριακο που να είναι άδειοι δρόμοι εκεί στο μαγαζί μου, και να κάνω ένα auto vlog, να σας το ανεβάσω και αυτό να γουστάρετε τρελά πριν το παραδώσω το αυτοκίνητο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Μην ξεχνάτε να γράφετε σχόλια, να κάνετε like και να κάνετε subscribe. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάνε κοινοποίηση. Εάν κάνετε εγγραφή, ενεργοποιήστε και το καμπανάκι για να έχετε ειδοποιήσεις όταν ανεβάζω καινούργια βίντεο. Και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.